Τώρα, εφόσον έχουμε έτσι ολοκληρώσει την περιποίηση και την ωραία βάση στην επιδερμίδα, το κάνουμε έτσι το πρωί, θα προχωρήσουμε να σας δείξουμε ένα μακιγιάζ με τη βοήθεια της Γιαρός Ποζέ, η οποία είναι τρίτη για ευαίσθητα δέρματα, συγκεκριμένα στα μάτια. Θα δείξουμε αυτά τα προϊόντα, για το οποίο είναι η μάσκαρα Ρισπεκτισίμ, που έχει υψηλή ανοχή, είναι δοκιμασμένη σε πολύ ευαίσθητα μάτια, μάτια που φορούν φακούς επαφής και κουράζονται πολύ, είναι πολύ ευαίσθητα, δεν έχει έτσι ούτε άρωμα, ούτε παραμπέν, είναι εξαιρετική Ρισπεκτισίμ Volume, δίνει πολύ ωραίο όγκο, θα τη δείτε καθώς την εφαρμόζουμε. Και θα βάλουμε και το καινούριο προϊόν που είναι το Ρισπεκτισίμ Eyeliner με τις ίδιες σειράς, της Γιαρός Ποζέ. Είναι ένα eyeliner που περιλάβει πολύ ωραία τα μάτια, είναι πολύ σταθερό, δεν στάζει, ό,τι θα δρώσουμε είναι εξαιρετικό και μας δίνει αυτό το γατήσιο βλέμμα που όλες θέλουμε να δείχνουμε έτσι πιο, έτσι πιο ταχυνικό, πιο γατήσιο, πιο ωραίο βλέμμα στα μάτια. Πριν όμως ξεκινήσουμε, είναι πολύ βασικό να βάλουμε μια πολύ ωραία βάση, να φτιάξουμε μια πολύ ωραία δηλαδή καμβά στην επιδερμίδα που θα μας δώσει ένα flawless look, ένα ψεγάδιο στο look και πάνω εκεί θα δουλέψουμε, να βάλουμε το ρούς μας, θα βάλουμε το eyeliner μας ή θα βάλουμε, αν επιλέξουμε να κάνουμε smoky για ένα βραδινό look ή για ένα party θα κάνουμε αντίστοιχο smoky και λαμβάνουμε το ιδανικό που θα μας βοηθήσει. Αυτό το επιτυχάμε με τη βοήθεια του καινούριου make-up της Vichy, το Dermablend 3D Correction, το οποίο είναι εξαιρετικό make-up, χωρίς να δίνει το εφέ μάσκας που έχουμε συνηθίσει οι μεγαλύτερες κυρίες και αρκετά παλαιότερα, να φαίνεται ότι φοράμε κάτι στην επιδερμίδα, να δίνει έτσι ένα λίγο αποτέλεσμα, έτσι φωτεινό. Βοηθάει πάρα πολύ μέρα με την μέρα, χάρη στην τεχνολογία που έχει και στο σαλικυλικό, να διορθώνει τις ατέλειες που έχουμε στην επιδερμίδα. Και είναι, μας προστατεύει επίσης με ένα δίκτυο 25. Πολύ ωραία, αν δεν έχουμε, αν δεν έχει κρέμα μας σε ηλιακό φύτο, μας προστατεύει το συγκεκριμένο make-up με το δίκτυο που μόλις είπαμε. Είναι όλοι free και είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να το εφαρμόσουμε συγκεκριμένα όταν εσείς, αυτό είναι το τέστερ μου, όταν εσείς το αγοράζετε, το προϊόν σας είναι έτσι. Είναι σε αυτή τη συσκευασή. Dermablend 3D Correction και βγαίνει σε 4 αποχρώσεις για να επιλέξετε εσείς την ιδανική ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σας. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε με τρεις τρόπους το make-up. Όπως όλες γνωρίζετε, είτε με τα δάχτυλα, με μελωδικές κινήσεις σε όλο το πρόσωπο, σβήνουμε πολύ καλά στο λαιμό και στα αυτιά πάντα, είτε με τιμωμένο πινέλο, είτε μπορούμε να το εφαρμόσουμε με ένα σουγαράκι, να είναι έτσι λίγο βρεγμένο, και περνάμε σε όλη την επιδερμίδα. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη δάχτυλα. Λοιπόν, παίρνουμε μια ποσότητα στο χέρι μας. Πάντα είναι καθαρά τα χέρια μας και τα πινέλα μας. Τα καθαρίζουμε πολύ καλά πάντα. Και ξεκινάμε την εφαρμογή. Είναι καλό να βάζουμε λίγη ποσότητα, παρά να προσέχουμε και μετά να φέρουμε. Οπότε λίγο-λίγο το δουλεύουμε στην επιδερμίδα. Είναι και πολύ ωραία απόχρωση αυτή. Ταιριάζει πολύ ωραία εδώ στον τόνο της κυρίας Μαρίας, η οποία έχει εκπληκτικά μάτια και δέρμα. Ευχαριστώ. Έτσι, πάντα να το περιποιήσετε με τα σωστά προϊόντα και το δέρμα μας μας ανταμείβει.
Ολοκληρώνουμε εδώ και στο τεχνίδι. Γίνουμε καλά στο περίγραμμα μεταξύ λαιμών και κουκούλου και στις άκρες των αυτιών, όπως είπαμε. Πρέπει να επιλέγουμε πολύ σωστά τον τόνο της επιδερμίδας και όταν πηγαίνουμε στα καταστήματα και στα φαρμακεία θέλουμε να ψάχνουμε να βγούμε το ιδανικό με κάποια mask. Πολλές φορές το βάζουμε στο χέρι μας. Έχουμε διαφορετικό τόνο και χρώμα, οπότε καλό θα είναι να είναι αυτά σκευάπη στην άδεια συστημικό make-up party στον χώρο που θα πάτε ή να το βλέπετε έτσι εδώ στην επιδερμίδα σας, μεταξύ λαιμών και φίλου. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε βρει το πολύ ωραίο ιδανικό. Το ιδανικό, έτσι, και δεν κάνει τη διαφορά αυτή με το λαιμό να φαίνεται άξιο. Λίγο εδώ και στη μύτη. Και τα μοντέλα μας και η Μαρία πώς το νιώθει, πώς το νιώθει. Όχι, δεν ρούδινο, πραγματικά. Ναι, τα νιώθουμε πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε ένα άλλο πινέλο. Να το σβήσουμε ακόμα καλύτερα, να φαίνεται πολύ έτσι διάφανο στην επιδερμίδα. Να περάσουμε έτσι με δύο κινήσεις πολύ εύκολα, έτσι απλά και ωραία, με αυτό το υπέροχο πινέλο. Τους δίνει πολύ ωραία το make-up και το κάνει να φαίνεται πιο φυσικό. Και βέβαια να φωτίσουμε έτσι λίγο τους κύκλους μας που ίσως να μην έχουμε κοιμηθεί καλά ένα βράδυ, έτσι να φαινόμαστε πιο ξεκούραστες. Βάζουμε αυτό το πελάκι που έχουμε ξαναδείξει, το Tendidal, το Concealer Celeron της BC επίσης. Λίγη ποσότητα, την δροσίζει και πολύ ωραία κατά την εφαρμογή. Ναι, θα έρθει μια τέτοια. Πολλές κυρίες το βάζουν από εδώ το make-up, κυκλικά, με συγχωρείτε το κονσίλερ. Το κονσίλερ είναι πολύ ωραίο να μπαίνει και να κάνει και ένα βένα τρίγωνο εδώ, να φωτίζει δηλαδή και λίγο πιο κάτω το πρόσωπό μας. Οπότε βάζουμε και λίγο εδώ, βάζουμε πολύ ωραία, περνάμε στο άλλο μας να βάζουμε και πίσω το ωραίο μας το κονσίλερ. Κάνουμε αυτό το μπλε που είπαμε για να φωτίσουμε εδώ την περιοχή. Και αν θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε και στο τόξο του περιδίου για να φωτίσουμε επίσης πάλι την περιοχή στα μπλεκιά. Οι κυρίες που έχουν έντονες γραμμές στο πόδι της χήνας και στα μάτια, για να μην το βρίσκουμε περισσότερο, θα ήθελα παρακαλώ που όπως όλοι εσείς είστε ενημερωμένες και ξέρετε, να αποφύγουμε τη σχέση με γκλίτερ. Τονίζουμε περισσότερο τις ρητήτες μας, οπότε προτιμούμε μάτινες τις κυρίες μας. Για να διαρκήσει όλη μέρα το μακιγιάζ μας, βάζουμε την πούδρα. Η πούδρα είναι η λάκη του προσώπου. Σταθεροποιεί, δίνει μάτ αποτέλεσμα, διάφανο και φιξάρει το make-up μας. Είτε το βάζουμε με το σκουπαράκι που έχει μέσα εδώ η συσκευασία, είναι το τελμαπλέτη η setting powder η διάφανη, είτε παίρνει από τα πινέλα μας μία ποσότητα εδώ. Μπαίνουμε για να μην πέσει πάνω μας, γιατί είναι σε μορφή σκόνης. Βέβαια κυκλώνουν και στο εμπόριο σε κόμπα. Αυτή είναι εξαιρετική, σαν είσαι μαπάρι. Και την περνάμε στο πρόσωπο. Και εδώ, πολύ ωραίο. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να φιξάρουμε το μακιγιάζ, να κάνουμε ένα ραντούς βάζοντας διάφορα πούδρα μόνο στην περιοχή του τάπου. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να βάζουμε και κονσίλερ και στο άνω βλέφαρο, να φωτίζει ακόμα καλύτερα και να σταθεροποιεί και τις σκιές μας. Γράφουμε πιο ωραία. Κλείνουμε, βάζουμε εδώ λίγη ποσότητα και αρχίζουμε και τη δουλεύουμε εδώ, κατά μήκος.
με το οποίο πινέλα μπορούμε να βάλουμε και μετά τη σκιέ. Βοηθάει πολύ. Πριν ανοίξουμε τα μάτια μας, περνάμε πάλι πούδρα η οποία ματάρει το κινητό πλέφαρο για να μην κάνουμε αυτές τις γραμμές, τη σκιά ή στο μολύβι που βάζουμε. Γιατί όλοι αρέσει το κινητό, οπότε το περνάμε, ματάρουμε. Αν έχουμε ανεξεργαστεί και έχουμε ανοίξει τα μάτια μας, το στρούμε ακόμα καλύτερα με τα δάχτυλά μας και μετά το ματάρουμε και το σετάρουμε με την πούδρα. Το ίδιο ακριβώς βέβαια κάνουμε και στο άλλο μάτι. Απλώνω είτε με το πινέλ είτε έτσι με τα δάχτυλα με τα χέρια, όπως όλες οι σκηνές ξέρετε. Είστε πολύ ενημερωμένοι, βλέπετε πολλά βίντεο, ενημερώνεστε από περιοδικά, από social media. Και πάμε πάλι να βάλουμε την πούδρα για να ματάρουμε το αποτέλεσμα και το κονσίλερ. Πολύ ωραία, οπότε έχουμε τελειώσει με τον καμβά, με το make-up που έχουμε κάνει. Έχουμε μια πολύ ωραία βάση, αψεγαδιαστή. Πάμε να δώσουμε τώρα χρώμα στην επιδερμίδα, επιλέγοντας αυτό το ρούς της La Roche Posay. Αυτό είναι το τέστερ, εσείς το αγοράζετε έτσι σε αυτή τη συσκευασία. Βάζουμε το Caramel Tender, είναι εξαιρετικό ρούς γιατί είναι έτσι ένα καφερό στην απόχρωση. Οπότε είναι ιδανικό και ταιριάζει σε όλους τους τόνους της επιδερμίδας. Έτσι, είναι πολύ ωραία. Με το πινέλο, το οποίο για να έχει και λίγο να είναι έτσι λίγο κοφτό, να έχει λίγο γωνία, να μας κάνει έτσι έντονα τα ζυγωματικά. Αρχίζουμε και δουλεύουμε εδώ. Κοιτάμε και στον καθρέφτη πάντα. Όταν βάζουμε το ρούλ μας, μέχρι να βγούμε έξω, θέλει ένα λεπτό να χράψει το φυσικό φως της μέρας. Γιατί στο μπάνιο μας έχει πλήρως διαφορετικό φωτισμό και ίσως να φαίνεται και πιο έντονο ή λίγο πιο απαλό. Οπότε μετά το βγούμε, το βλέπουμε έτσι με ένα καθρεφτάκι. Θα βγούμε έξω στο φυσικό φως και το διορθώνουμε. Λοιπόν, το ίδιο βέβαια έτσι κάνουμε και το άλλο. Το ντεγκραντάρουμε πολύ καλά εδώ, δηλαδή το σφίγγουμε. Ή χαμογελάμε και λίγο, αυτό που κάνουμε τα έτσι όλοι και βάζουμε τα ροζάκι. Και μας βοηθάει λίγο πιο πολύ. Προσέχουμε να είναι τα φρύδια μας τώρα πολύ σωστά σχηματισμένα. Εδώ δεν χρειάζεται να τα βάλουμε, αυτό είναι πολύ ωραία. Γιατί είναι πολύ βασικό, είναι η κορνίζα το ματιό μας τα φρύδια, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο μολύβι φρυδιών. Και πάμε να βάλουμε το eyeliner που είπαμε πριν, το Respectissima eyeliner. Πολύ σταθερό, οικολογικό. Λοιπόν, το ξεκινώνουμε έτσι. Βάζουμε λίγη ποσότητα για να μπορούμε, αν δεν έχουμε σταθερό χέρι, το συγκεκριμένο είναι ιδανικό γιατί είναι ακριβώς όλες τις κυρίες που έτσι φοβούνται να βάλουν eyeliner, δεν θα το κάνουν σωστά. Και λάθος να το κάνετε, παίξτε 2-3 φορές στο σπίτι, στον καθρέφτη σας, διορθώστε με μια μπατονέτα και μετά θα γίνει το χέρι σας απευθείας με μια κίνηση. Δεν το έχουμε ξαναβάλει. Και μπορούμε να κάνουμε κάποιες γραμμές να τραβάμε έτσι εδώ στο χέρι μας για να βγαίνει. Έτσι ολοκληρώνεται το χοντρό και όποιο θέλουμε, ή με ένα στυλό σε ένα κομμάτι χαρτί ή στις γραμμές για έναν ακόμα πιο σταθερό. Κλείνουμε, ελαφρά, με σηκώνουμε το κουμπί και δουλεύουμε εδώ. Σύριζαμε τις μπλεφαρίδες. Τώρα ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας, κοιτάμε από εκεί για να βάψουμε στην εσωτερική γωνία των ματιών. Κλείνουμε. Παίζει ρόλο και το σχήμα των ματιών μας. Αν είναι αμυγδαλωτό που έχει μια χάρα. Αν είναι καθοδικό, θέλει να το τραβήξουμε λίγο προς τα πάνω, να έχουμε καπάκι δηλαδή. Αν είναι εξώπλο, το δουλεύουμε αλλιώς.
λίγο προς τα πάνω. Εκεί. Δεν πειράζει. Εδώ δεν έχει κλείσει μόνο να το δείξουμε εδώ και στι κυρίε. Όλε οι κυρίε θα μα συμβεί. Αν ανοίγω κλείσουμε εδώ, γιατί δεν έχει προλάβει να στεγνώσει ο eyeliner, κάνει αυτή τη γραμμή. Θα πάρουμε όμω μια μπατονέτα μετά και θα το αφαιρέσουμε. Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείτε. Ανοίγουμε. Και το τραβάμε λίγο εδώ. Κάνουμε αυτό, δηλαδή, που κάτω έτσι. Το ίδιο ακριβώς, πάμε στο άλλο μάτι και κάνουμε. Πώς σας φαίνεται σε σαν εφαρμογή και σαν πινέλο? Πολύ αυτό, λεπτό και σαν να γράφει μόνο του. Ωραία, το τσάκι, ναι, πολύ ωραία, το πινέλο, πολύ ωραία, τέλειο. Πάμε να κάνουμε περίπου και στο άλλο, δείχτε μου. Ανοίγουμε τώρα και κοιτάμε από εκεί για να βάψουμε την εσωτερική γωνία. Να δούμε τι είναι. Και πάμε να το βάλουμε λίγο προς τα έξω και μετά να το διορθώσουμε με την πατωμένη. Πολύ εύκολο να ανοίγουμε στην λαμπά. Βάζουμε λίγο εδώ. Συνεπτικά, ωραία. Με τη βοήθεια του respective eyeliner και ολοκληρώνουμε για να δείξει έτσι πιο πυκνές, πιο μακριές οι βλεφαρίδες μας. Περισσότερο όπου βάζουμε αυτή τη μάσκαρα, τη respective volume. Είναι λίγο. Βλέπουμε έτσι με κινήσεις zigzag και λίγο να μας πέσει η πούδρα μας, τη δείχνει πιο πυκνές τις λεφαρίδες, τις δίνει μεγαλύτερη όγκο η πούδρα που βάλαμε για να σε κάνει από το κινητό. Κάνουμε εδώ το λεπτό. Αν έχουμε και κάποιο ψαλιδάκι να τις γυρίσουμε, να φαίνονται και πιο γυριστές, είναι οκ. Okay. Αλλά συγκεκριμένη μάσκαρα θα κάνει όλη. Μία κίνηση, γυριστές, με όγκο, διαφαλίδες και μικρός. Καθίστε μου να βάλετε κι εσείς. Συγγνώμη το λοιπόν. Οπότε θα δώσουμε εδώ και το καθρεφτάκι να το δουλέψει και η κυρία Μαρία να δει και στις πάνω και στις κάτω μεφαρίδες πώς είναι και όταν ολοκληρώσει να σβήσουμε με την πατωμένη να διορθώσουμε το eyeliner. Η
είναι σημαντικό μετά όταν κλείσουμε τη μάσκαρα να προσέξουμε πώς θα την κλείνουμε. Όχι με την έτσι, με δυνατή κίνηση, γιατί μπαίνει αέρα και ξεραίνεται γρήγορα. Και οι κλικές κινήσεις με την κλείνουμε. Αν δούμε ότι μας έχει τελειώσει αρκετά, βάζουμε λίγο φυσιολογικό ώρα έτσι που ξαπλώνουμε τα δέντρα και κρατήσουμε λίγο παραπάνω τη μάσκαρα. Και είναι σημαντικό ότι δεν ενοχλεί τα μάτια, έτσι, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα. Ακριβώς, αυτό είναι η διαφορά της μάσκαρα της Λερός Πουζές στη Respective Symbol, ότι είναι πολύ ευαισθητή, δεν ενοχλεί καθόλου τα μάτια, δεν έχει άλλο, δεν έχει παραμπέρα, δεν έχει τίποτα. Είναι εξαιρετική και πολύ ευαίσθητα μάτια έχει σχεδιαστεί. Πολύ ωραία. Οπότε πάμε και με μία μπατονέτα να διορθώσουμε αυτό που κάνουμε πριν. Θα παίρνω εγώ από εδώ. Να διορθώσουμε το eyeliner που έχουμε κάνει λάθος. Ή αν έχει μουτζωρηθεί και από μάσκαρα. Μας, λοιπόν, με ένα πολύ έτσι τώρα που είναι και άνοιξε, δεν θέλουμε να βάλουμε αυτό το έντονο το κραγιόν του χειμώνα που όλοι βάζουμε μαζί με το περίγωμα. Θέλουμε κάτι πιο δροσερό, πιο γκέρλι, να είναι πιο juicy τα χείλη μας. Βάζουμε αυτό εδώ, το λιπλό του Chloré. Συγκεκριμένα έχω χρησιμοποιήσει την απόχρωση 22, είναι το Rose. Και απευθείας χωρίς περίγραμμα στα χείλη. Είναι έτσι ένα καλό ροζ, είναι πολύ ωραία η Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε να υδατώνουμε πολύ τα χείλη μας και να κάνουμε πρώτη τη εβδομάδα scrub για τα πετάκια να στρώνουν καλύτερα τα λιπλός μας. Εδώ, κλείστε μου. Και έχει και τέλεια γεύση και ράση αυτό το λιπλός του κόρου. Θα μου πείτε εσείς πώς το νιώθετε. Ωραία. Ωραία, δεν είναι λίγο. Τέλεια και ωραία, γεια σας και πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ ωραίο make-up που θα μας ακολουθήσει σε όλη τη διάρκεια της μέρας, είτε στο γραφείο, είτε το βράδυ θέλουμε να πιούμε ένα κοκτέιλ με τους φίλους μας, με τους δικούς μας, με τους συγγενείς μας και έτσι με το ανάλογο λίγο έτσι ντύσμο ή θα αλλάξουμε έτσι, ξέρετε εσείς όλα τα μυθικά στο ντύσμο και στα κουνιά που θα μακούσα. Τα αξεσουάρ, βεβαίως, με ένα πιο ωραίο κολλέ ή να βάλει κάποια σκουλαρίκια. Είμαστε έτοιμες, βοηθάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο make-up της BC, το Dermablend 3D Correction, είναι σταθερό, δημιουργά τελείωμα, είναι εξαιρετικό και βοηθάει διορθώνει και τις ατέλειες μέρα με τη μέρα. Και βέβαια με την La Roche Posay, τη μάσκαρα που έχουμε χρησιμοποιήσει, που είναι ιδανική για ευαίσθητα μάτια, τη Respective Symbol, δίνει αυτόν τον όγκο χωρίς να ερεθίζει τα μάτια μας. Και το eyeliner, το καινούργιο προϊόν, Respective Eyeliner, είμαστε έτοιμοι. Σε ρουζάκι όπως βάλουμε, lip gloss που όλες σίγουρα έχετε στον SSR με τα καλλιτικά σας και είμαστε έτοιμοι για έξοδο. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Γεια σας από εμάς και από το Novo Pharmacy.